Εμείς οι εστιακοί φοιτητές δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας. Η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες που έχει διαμορφωθεί είναι τραγική. Οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ένα σωρό προβλήματα όπως είναι τα χαλασμένα κοινόχρηστα μπάνια, τα χαλασμένα σασέρ, η υγρασία και η μούχλα σε διαδρόμους και σε δωμάτια. Το περασμένο διάστημα έγινε και ένα περιστατικό απόπειρας βιασμού από αγνώστους στα κοινόχρηστα μπάνια της εστίας, όπου δεν έχει τίποτα να χωρίσει με τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές. Για αυτή την κατάσταση υπάρχουν υπεύθυνοι. Η χρόνια υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, στο οποίο θέμα έχει σταθεί και ο σύλλογός μας και το έχει αναδείξει πολλές φορές, έχει καταντήσει τις φοιτητικές εστίες να υπολειτουργούν με μειωμένο προσωπικό. Με μειωμένο προσωπικό σε συντήρηση, σε ηλεκτρολόγους, σε υδραυλικούς, σε προσωπικό καθαριότητας, με υποδομές τελικά που δεν είναι πλέον κατάλληλες για να φιλοξενήσουν έναν φοιτητή. Αυτή η πολιτική επιλογή έχει υπαρθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι επιλογή τους να μην δίνουν φράγκο για τις ανάγκες μας. Την ίδια ώρα που στην εστία για να επισκευαστεί κάτι από ένα χαλασμένο τζάμι έως έναν σασέρ, οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν αναμονή έως και μήνες για να επισκευαστεί, για να φτιαχτεί ένα τέτοιο πρόβλημα, ενώ μέσα σε ένα βράδυ κατάφεραν και βρήκανε 30 εκατομμύρια και την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία εν τέλει οι φοιτητές μέσα από τους αγώνες και τους φοιτητικούς συλλόγους κατάφεραν και την πετάξαν έξω από το πανεπιστήμιο. Ενώ στην αστεία τις περασμένες ημέρες των Χριστουγέννων, στις Α εδώ πέρα συγκεκριμένα, δεν υπήρχε ζεστό νερό και θέρμανση την περασμένη ΔΕ, την ίδια ώρα, το πανεπιστήμιό μας προβλήθηκε ως σύγχρονο, ότι κινείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα σπουδών, ότι τον περασμένο χρόνο είχε 70 εκατομμύρια τζίρο. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο που εννοούν όταν μιλάνε για σύγχρονο πανεπιστήμιο. Είναι το πανεπιστήμιο που είναι παντελώς ανίκανο να εξασφαλίσει έστω και τις βασικές ανάγκες ενός φοιτητή, αλλά είναι πάρα πολύ ικανό στο να εξασφαλίσει ολοένα και περισσότερα κερδοφόρα προγράμματα και μέτρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια μας. Οι φοιτητές δεν θα περιμένουμε άλλο. Θα δυναμώσουμε τώρα τον αγώνα για να σπουδάζουμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Έχουμε δείξει μέσα από τους συλλόγους μας και από τις συλλογικές μας δράσεις ότι μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις από τον αγώνα μας. Αυτό έχει φανεί κιόλας όλο το προηγούμενο διάστημα που έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε τις φοιτητικές εστίες ανοιχτές στην περίοδο της καραντίνας, που μετά από απόφαση που είχαν πάρει να κλειστούν και να πεταχτούν όλοι οι φοιτητές απ' έξω. Καταφέραμε και άνοιξε ξανά το εστιατόριο εδώ πέρα στην φοιτητική εστία, που την ίδια ώρα που έκλεινε, που θέλανε να κλείσουν την φοιτητική εστία, κλείνανε και το εστιατόριο. Πάρθηκαν μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, όπως είναι αντισηπτικά σε διαδρόμους, δωρεάν μάσκες για κάθε φοιτητή. Συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Όλα αυτά εδώ δεν ήταν δεδομένα ότι θα τα κατακτήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν μας χαρίστηκαν. Τα κερδίσαμε μέσα από τον συλλογικό και οργανωμένο μας αγώνα, πλάι στους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους και τα εργατικά σωματεία. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, κλιμακώνοντας τη δραστηριότητά μας και τη δράση μας στο επόμενο διάστημα, μέχρι να μπορούμε να σπουδάζουμε ανεμπόδιστα όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα νικήσουμε. Το βασικό κάπως που βάζουμε και στη σύλλογο είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι Βρετάνοι βρίσκονται σε μια κατεύθυνση σταθερής υποβάθμισης και υποτίμησης της φοιτητικής μέρημνας των φοιτητικών εστιών. Και σαν αποτέλεσμα βλέπουμε και την υποχρηματοδότηση, βλέπουμε τις λογικές κόστους ωφέλους, την παραχώρηση των υπηρεσιών σε εργολαβίες κτλ. Το οποίο οδηγεί σε ακόμη πιο πολλά προβλήματα τους εστιακούς φοιτητές. Τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα για τις Δέλτα εστίες, εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με τα πλυντήρια, καθώς για 200 φοιτητές υπάρχει μόνο ένα πλυντήριο στη φοιτητική εστία μας. Με αποτέλεσμα τώρα να μην έχουμε πρόσβαση καθαρά ρούχα ανέτη 2023. Και να δεσμευόμαστε είτε να πληρώνουμε σε καθαριστήρια κτλ. Είτε να ψάχνουμε από φίλους, γνωστούς κτλ. Αν μπορούμε να πλύνουμε τα ρούχα μας εκεί. Τώρα επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι εδώ και πολύ καιρό, ενώ υπάρχουν 5-6 πλυντήρια στην εστία μας, είναι σταθερά μόνο ένα εν λειτουργία και τα υπόλοιπα φτιάχνονται όταν χαλάει το προηγούμενο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι μας αφήνει μόνο με ένα πλυντήριο σταθερά. Και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που εμείς θέλουμε να θίξουμε είναι ότι και στις Δέλτα εστίες υπάρχουν σκέψεις και έχει ανοίξει και συζήτηση από μεριά της Βρετανίας και ένα κλείστο εστιατόριο, το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν για ένα μικρό διάστημα κτλ. Όπως είχε γίνει και με το πρωινό
όπου για περίπου 2 μήνες δεν δινόταν πρωινό σε εστίες, στις θελεστίες, και είναι κάτι που φανερώνει και στην πράξη της σκέψης. Όμως μέσα από τον αγώνα μας εδώ, από το σύλλογό μας, καταφέραμε και κατακτήσαμε και πήραμε πίσω όλα αυτά τα ζητήματα, βάλαμε φρένο στις επιδιώξεις της Βρετανίας κτλ. Και με νέες διεκδικήσεις για σύγχρονες εστίες προχωράμε και συνεχίζουμε. Αυτή η τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις φοιτητικές εστίες, όπως την περιέγραψαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, είναι διαχρονική και επαναλαμβανόμενη, αφού τόσα χρόνια τα κατεγραμμένα προβλήματα μας δεν τα λύνει καμιά κυβέρνηση. Αλλά μπαλώνονται και μετά από λίγο ξαναφανίζονται. Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης έχει επανειλημμένα κάνει γνωστά τα αιτήματά του σε όλους τους αρμόδιους και δεν τα λύνει κανείς. Γνωρίζουμε βέβαια πως αυτή η κατάσταση έχει ένοχο. Είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης φοιτητικής μέρημνας που ακολουθούν σταθερά όλες οι κυβερνήσεις. Είναι η πολιτική που βάζει στο δίκαιο τις ανάγκες μας να ζούμε αξιοπρεπώς και μας αντιμετωπίζει σαν φοιτητές πελάτες. Είναι η υποβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας που θεωρεί κόστος της συντήρησης των υποδομών, την αναβάθμιση των παροχών στις εστίες, τα έκτακτα κάθε φορά μέτρα που χρειάζεται να πάρθουν. Αντί να λύνουν τα προβλήματα, βάζουν στις εστίες ιδιώτες και εργολάβους για να κάνουν business στις ανάγκες μας, όπως για παράδειγμα θα έχουμε φαγητό καθημερινά. Αυτό που απαιτούμε όλοι οι οικότροφοι και έχουμε και τη στήριξη των υπόλοιπων φοιτητικών συλλόγων είναι εδώ και τώρα η κυβέρνηση, οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων και των Εστιών, αλλά και από τον ΙΔΕΔΡΙΜ να πάρουν μέτρα για να λύσουν εδώ και τώρα τη βελτίωση των υποδομών των Εστιών. Μας εξοργίζουν πραγματικά οι δηλώσεις του κ. Αντιπρίτανη Κοβέου, που ανακοίνωσε πως τώρα χρειάζεται να ενταθεί ο έλεγχος με την είσοδο αστυνομικών δυνάμεων, παίζοντας με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι της κυβέρνησης για το χτύπημα των σπουδών και των ζώων μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η είσοδος στη ΣΟΠΗ δεν ήρθε σε καμιά περίπτωση να περιφρουρήσει τους φοιτητές, αλλά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που δρούν στα πανεπιστήμια και στις εστίες να δώσει το χώρο για να γίνουν όλες οι εστίες με ΣΔΙΤ να δυτικοποιηθούν. Άλλωστε, την ίδια στιγμή προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν την οργάνωση των φοιτητών και τους φοιτητικούς συλλόγους με τις ηλεκτρονικές συλλογές που υποτίθεται πραγματοποιούνται χτες και την ουσιαστική κατάργησή τους, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για τις ανάγκες μας. Άλλωστε, τέτοιες ήταν και οι ενέργειες που οδήγησαν σε πυροβολισμούς στις εστίες της Αθήνας. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μας συγκινεί πραγματικά το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης από τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, που παλεύουν και αυτοί για την ικανοποίηση των αναγκών των οικοτρόφων και στηρίζουν τον αγώνα μας. Ο συντονισμός της δράσης με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους, με κοινό περιεχόμενο, είναι όρος για τη μαχητική αντιπίθεση απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της υποχρηματοδότησης που έχει οδηγήσει σε αυτή την τραγική κατάσταση τις σπουδές μας και τη ζωή μας, τις εστίες. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμβιβαστούμε, κάνουμε πράξη το σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν και μέσα από τους ΟΦΕ θα περιφρουρήσουμε το σπίτι μας, τη ζωή μας και τις σπουδές μας μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους της πόλης. Χαιρετίζουμε από αυτό το βήμα που μας δίνεται το μεγαλειώδη αγώνα των φοιτητών και σπουδαστών των καλλιτεχνικών σχολών για την αναβάθμιση των σπουδών τους. Στηρίζουμε τον αγώνα των εστιακών συναδέλφων μας για τις σύγχρονες υποδομές στέγασης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτή η τριακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις φοιτητικές εστίες είναι αναμενόμενη και επαναλαμβανόμενη, αφού τόσα χρόνια τα κατεγεγραμμένα προβλήματα του συναδέλφου μας δεν τα λύνει καμία κυβέρνηση, αλλά μπαλώνονται και μετά από λίγο εμφανίζονται ξανά. Γνωρίζουμε βέβαια πως αυτή η κατάσταση έχει ένοχο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής υποχρηματοδότησης και συμπεριφορματοποίησης φοιτητικής μέρημνας που ακολουθούν σταθερά όλες οι κυβερνήσεις. Είναι η πολιτική που χρηστολογεί συνεχώς τις ανάγκες μας. Να φανταστείτε, χθες συνέβη ακόμα ένα τραγικό περιστατικό, όπου κατά τη διάρκεια του βραδιού στις κλινικές της οδοντρικής του Απιθύτα κατέρευσε το ταβάνι. Αντί να λύνουν τα προβλήματα, βάζουν στα πανεπιστήμια ιδιώτες και εργολάβους για να κάνουν business τις ανάγκες μας και τις σπουδές μας. Κάτι ξέρουμε κι εμείς ως φοιτητές γεωπονίας, που αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται το αγρόκτημα και εγκαταστάσει του Απιθύτα με την προβλεπόμενη κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία πλέον θα διαχειρίζονται εταιρείες ανώνυμες, οι οποίες θα λειτουργούν με βάση κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Ούτε λόγος για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και για όποια προσπάθεια κατάργησής του. Καταγγέλουμε τη στάση του Πρωθυπουργού που προσπάθησε ύπουλα και χυδαία να εκμεταλλευτεί το δίκαιο αγώνα των καλλιτεχνών για να προωθήσει την κατάργηση του άρθρου 16, που χρόνια τώρα βρίσκει την καθολική αντίσταση του φοιτητικού κινήματος. Γίνονται επικίνδυνες γενικές και ανοίγουν παραθυράκια για την ίδρυση ενότητα των Ιδρυμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης την ίδια στιγμή που η οικονομική κατάσταση των φοιτητών και των εργατικών λαϊκών οικογενειών δυσκολεύει από την ακρίβεια, από την ενεργειακή κρίση, από καθυλωμένους μισθούς και συντάξεις. Για όλες αυτές τις προσπάθειες θα μας βρουν απέναντί τους. Κάτι που αποδείχθηκε και χθες με την αποτυχημένη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών εκλογών παροδία, είτε γιατί δεν υπήρχαν υποψήφοι, είτε γιατί δεν συνεδρίασαν οι φορευτικές επιτροπές.
ορμόμενοι και την χθεσινή στάση των όλων των φοιτητών, οι οποίοι έβαλαν πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης και της Βρετανίας για τη διάλυση των συλλόγων και την υποβάθμιση των σπουδών μας, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά τους αγώνες για ένα πανεπιστήμιο των αναγκών μας για τον 21ο αιώνα.